Βρισκόμαστε στη Σαλαμίνα. Βρισκόμαστε, θα μας εξηγήσουν εδώ η ομάδα Area αρχιτεκτόνων, όπου πρόσφατα σχεδίασε αυτό το σπίτι. Θα θέλαμε λοιπόν να μας εξηγήσετε η Σαλαμίνα, πώς προέκυψε η Σαλαμίνα και με βάση ποια χαρακτηριστικά έχετε, με βάση ποιες δεσμεύσεις μάλλον είχατε λάβει ή δεν είχατε λάβει από τους ιδιοκτήτες, αλλά εσείς μελετήσατε και αναλύσατε προκειμένου να φτιάξετε αυτή την κατοικία. Ναι, η Σαλαμίνα είναι ένα νησί το οποίο εγώ δεν είχα έρθει πριν μας ήταν στο σπίτι. Και ο λόγος είναι ότι είναι ένα νησί το οποίο δεν είναι στην αντίληψή μας ένας τόπος διακοπών, έτσι ένας προορισμός που πάει ο κόσμος, ας πούμε, όπως τα άλλα νησιά του Ρεγοσαρονικού, η Αίγινα ή οι Σπέτσες, που είχαν μια εντελώς διαφορετική πορεία. Δηλαδή, είναι πολλά από τα ονομαστά σπίτια των Αθηναίων, με πολύ γνωστούς αρχιτέκτονες, έχουν γίνει σε αυτά τα νησιά. Η Σαλαμίνα, εξαιτίας των ναυπηγείων, της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, του ναυστάθμου, είχε εντελώς του περάματος, δηλαδή είχε μια άλλη εντελώς διαφορετική ταυτότητα, πιο, να το πούμε, έτσι, σαν τόπος εργασίας περισσότερο, μόχθου, κάπως, και στον τρόπο που αναπτύχθηκε και στη φαίνεται αυτό. Επομένως, για μας ήταν ένα εξωτικό μέρος, με αυτή την έννοια, γιατί δεν ήταν κάτι που συνοψίζεται εύκολα σαν ένας προορισμός, ας πούμε, διακοπών. Σας ανατέθηκε να φτιάξετε ένα σπίτι, κυρίως όμως, αναψυχής. Είναι ένα σπίτι Σαββατοκύριακο που λέμε. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που ζουν στην Αθήνα, αλλά ακριβώς επειδή η Σαλαμίνα είναι δίπλα, είναι πολύ εύκολο να φτάσει κανείς. Και είναι ένα πολύ γενναιόδωρο μέρος, γιατί έχει θάλασσα, έχει βουνά, έχει εξοχή, ας πούμε, αλλά δεν ξέρουμε. Οπότε ένα σπίτι Σαββατοκύριακου νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα. Δηλαδή, και όντας, ας πούμε, ερχόμενοι εδώ πέρα και βλέποντας το σπίτι τελειωμένο, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να έχεις ένα σπίτι το οποίο κάθε Παρασκευή που αφήνεις τη δουλειά σου μπορείς να άρχισε να παίρνεις το Σαββατοκύριακο και να επιστρέψεις τη Δευτέρα το πρωί. Έχεις το σημείο εκείνο στο οποίο μπαίνεις σε ένα καράβι. Δηλαδή αυτό κάνει τη διαφορά, νομίζω, με έναν κοντινό προορισμό στον οποίο φτάνεις ο δικός. Εδώ πέρα το να μπεις στο καράβι, το να κλείσουν οι μπουκαπόρτες του ferry boat, να γίνει αυτή η αποχώρηση από την καθημερινότητα της Αθήνας, είναι κάτι που νομίζω συμβάλλει στο να πεις ότι αυτό το σπίτι είναι ένα εξοχικό. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε, στον οικισμό μάλλον που βρισκόμαστε, ο οποίος δεν είναι και εντελώς παραθαλάσσιος. Εδώ έχουμε φύγει λίγο έξω από την πόλη της Σαλαμίνας. Είμαστε σε μια διαδρομή προς το Εάντιο, που το Εάντιο είναι ένας εξοχικός προορισμός στο νησί της Σαλαμίνας, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο Εάντιο, είμαστε αρκετά πριν. Και είναι μια περιοχή που τώρα μπήκε στο σχέδιο, γι' αυτό και έδωσε τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να χτίσουν την κατοικία αυτή. Που αυτό σημαίνει όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλές κατοικίες που είναι με μια δόμηση που είχε γίνει εκτός σχεδίου. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές αυτοσχέδιες κατασκευές, που έχουν γίνει σε βάθος χρόνου από ανθρώπους που είτε το είχαν ως μόνιμη κατοικία, γιατί είναι ένα νησί που έχει πάρα πολλούς μόνιμους κατοίκους. Περισσότεροι είναι οι μόνιμοι κατοίκοι παρά οι άνθρωποι που έρχονται για εξοχική κατοίκηση. Και έχουν γίνει προσθετικά, δηλαδή βλέπουμε μια κατασκευή πολύ do-it-yourself εδώ στην περιοχή. Μικρούς δρόμους, δηλαδή δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο. Οι δρόμοι δεν έχουν ανοιχτεί στο πλάτος που χρειάζεται. Μια σχετικά πυκνή δόμηση, θα λέγαμε. Και μικρά οικόπεδα. Ναι. Πολύ μικρά. Και αυτό επίσης είναι ένα πολύ μικρό οικόπεδο, χαρακτηριστικό, με 4 πλευρές. Λίγο μακρόστενο, αλλά όχι πολύ, είναι και λίγο τετράγωνο. Ήταν από την αρχή μια ευκαιρία που μας άρεσε να σχεδιάσουμε ένα τέτοιο σπίτι, ακριβώς επειδή είναι σπάνιο να έρθει σε έναν αρχιτέκτονα κάτι τόσο μικρό. Πολλές φορές οι πελάτες είναι
Αυτοί που έχουν ένα πιο μεγάλο οικόπεδο κάπου σε ένα πιο σε ένα νησί όπως αυτά που ανέφερε ο Γιώργος στην αρχή, που συσχετίζονται πιο πολύ με τις διακοπές και που τείνουν να παρουσιάζουν μια πιο έτοιμη εικόνα για το τι είναι ένα σπίτι διακοπών. Εδώ έχουμε ένα πολύ μικρό και επίπεδο οικόπεδο, χωρίς θέα ιδιαίτερη, δεν βλέπεις γύρω παρά τα γειτονικά σπίτια. Λίγο μπορεί να βλέπεις το βουνό, αλλά τέτοια είναι η πυκνή βλάστηση, που τα μοναχικά δεδομένα που είχαμε, που ήρθαν μαζί με αυτό το μικρό οικόπεδο, ήταν αυτή η ελιά που είναι πίσω μας, που θέλαμε οπωσδήποτε να την κρατήσουμε, και ένα πηγάδι που υπήρχε από παλιά. Αυτή η δυσκολία όμως είναι και το ελκυστικό στοιχείο που σε κεντρίζει και ψάχνεις να βρεις κάτι διαφορετικό και σαφώς, ας πούμε, είναι μια απόφαση για το πώς χτίζεις σε ένα τέτοιο μέρος. Να πούμε καταρχάς ότι τα σπίτια, επειδή προέκυψαν από διαθυγικές προσθήκες, γιατί αλλάζαν οι ανάγκες της οικογένειας, γινόταν ένα αρχικό δωμάτιο έτσι, με τα μέσα που είχαν οι άνθρωποι, και μετά σιγά σιγά προσθέτανε και κάπως κάθε σπίτι, επειδή είναι μια πολύ ωραία γειτονιά, πολύ όμορφο κατοικημένη, τα σπίτια δηλαδή έχουν πολύ ωραία, σχεδόν υπάρχει ένα υπαίθριο σπίτι εκτός από το κλειστό σπίτι. Δηλαδή υπάρχει το σπίτι με τα δωμάτια τα οποία πώς επεκτείνεται και ταυτόχρονα υπάρχουν πάρα πολλές ημι-ελαφρές κατασκευές που δημιουργούν ένα υπαίθριο σπίτι γύρω από το αρχικό σπίτι. Αυτό ήταν το ένα δεδομένο που μας άρεσε πολύ, δηλαδή ότι σχεδόν όλα συμβαίνουν στην ύπαιθρο. Όπως είπε ο Μιχάλης, υπάρχουν πηγάδια, υπάρχουν υπαίθριες κουζίνες, υπάρχουν βεράντες, σχεδόν μποστάνια. Είναι δηλαδή ένα πολύ ωραίο κολλάζ από υπαίθριες, ας πούμε, διαμονές. Και πολλές φορές αυτές οι υπαίθριες κατοικήσεις δεν γίνονται οριζόντια, αλλά γίνονται και κατακόρυφα. Δηλαδή, βρήκαμε πολλά τέτοια παραδείγματα όπου πάνω από την βασική κατοικία έχει επεκταθεί ο υπαίθριος χώρος και έχει γίνει μια στέγη, μια πολύ απλή κατασκευή, που σου προσφέρει σκιά και ενδεχομένως μια θέα λίγο πιο μακριά. Οι ιδιοκτήτες από εσάς, τι σας ζήτησαν, είχανε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που ήθελαν? Σε αυτό το έργο οι πελάτες δεν είχαν πολλές απαιτήσεις από εμάς ως προς το σχεδιασμό του σπιτιού. Εμείς ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε μια σειρά από μικρές μακετούλες, σαν κολάζ από διαφορετικά υλικά, που ήταν και λίγο εμπνευσμένα από τα γύρω σπίτια, που έχουν και αυτά πολλά υλικά και συστήματα. Και για μας η κάθε μακετούλα ήταν και μια χωρική ιδέα ή ένα εργαλείο για να συζητήσουμε με τον πελάτη πώς μπορεί να ήθελε αυτό το σπίτι. Ήταν πολύ διαλογική διαδικασία σχεδιασμού. Οι ιδιοκτήτες είναι μια μητέρα και ένας γιος που είναι ενήλικοι, δηλαδή διαφορετικές γενιές θέλω να πω, διαφορετικής ηλικίας άνθρωποι. Οπότε έπρεπε να είναι και έπρεπε να σκεφτούμε αυτό το σπίτι και σε όλη την προεπλογότητα του χρόνου. Δηλαδή, ας πούμε, πώς μια οικογένεια μπορεί να αλλάξει ή να μπουν παιδιά στην εικόνα ή να μπορούν να λειτουργήσουν τα πράγματα με έναν ευέλικτο τρόπο. Γι' αυτό και υπάρχει αυτά τα δύο δωμάτια, ας πούμε, τα ιδιωτικά. Στις ιδέες αυτές εξερευνούσαμε λίγο τι σχέση μπορεί να έχουν. Αν είναι, ας πούμε, μια διάταξη που ανταποκρίνεται σε μια πυρηνική οικογένεια που υπάρχει ένα ιδιωτικό χώρο που είναι όλα υπερδωμάτια, ή κάπως αυτά τα δωμάτια έχουν και μια ανεξαρτησία μεταξύ τους, ώστε να μπορεί να είναι ένα ζευγάρι με τα παιδιά τους που είναι ενήλικα, ένα ζευγάρι το οποίο φιλοξενεί κάποιον, δύο άνθρωποι διαφορετικής ηλικίας ενδεχομένως, που έχουν άλλα ωράρια και άλλα patterns, ας πούμε, διακοπών. Οπότε, ξέρεις, υπήρχε, όλα αυτά αναδύθηκαν από αυτή την επεξεργασία, ας πούμε, μια σύντομη έρευνα που έγινε μέσα από μακέτες, η οποία μας βοήθησε και εμάς να καταλάβουμε προς τα που το πάμε, ας πούμε, αυτό το σπίτι. Επίσης, αυτό το οικόπεδο το είχαν οι ιδιοκτήτες, δεν ήταν μια καινούργια αγορά. Υπήρχε και εδώ ένα λιώμενο σπιτάκι, μια ελαφριά κατασκευή. Είχαν ζήσει εδώ κάποιες διακοπές, γνώριζαν το οικόπεδο, οπότε όλες μας οι λύσεις, οι οποίες είχαν πάντοτε ως σταθερές την ελιά και το πηγάδι, όπως είπε πριν ο Μιχάλης, ήταν κάτι που ήταν σημαντικό και για αυτούς, σαν στοιχεία που ήταν μια ανάμνηση από αυτό που
είχαν πάντα ζήσει εδώ. Ποιο ήταν αυτό όμως που θεωρείτε ότι ήταν το αδιαπραγμάτευτο, ας πούμε, στοιχείο και που μπορεί να είναι τελικά, ας πούμε, με μία λέξη αυτό που λένε η κεντρική ιδέα, ας πούμε, αυτού του σπιτιού. Η κεντρική ιδέα δεν είναι κάτι που υπάρχει από την αρχή. Είναι κάτι που αναδύεται. Δηλαδή, και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω και στους φοιτητές μου, γιατί πολλές φορές έχεις το άγχος αυτό, να πω την κεντρική ιδέα και να έχω ένα μπούσουλα, ας πούμε, πώς θα προχωρήσω. Αυτό το πράγμα δεν υφίσταται. Η ιδέα αναδύεται κάθε φορά και αναδύεται μέσα. Εμείς είμαστε τρεις αρχιτέκτονες, είμαστε μια ομάδα που. Ένας άνθρωπος έχει πολλές ιδέες, τρεις άνθρωποι έχουν ακόμη περισσότερες ιδέες, αλλά το θέμα είναι πώς αυτές οι ιδέες μπορούν να μπουν στο τραπέζι και να γίνει μια, αυτό που είπαμε πριν, μια διαλεκτική, ας πούμε, αξιολόγηση αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, τι μας αρέσει και εμάς, σαν αρχιτέκτονες, τι μας πάει πιο μπροστά σε μια έρευνα που κάνουμε, τι αρέσει στους ιδιοκτήτες, τι αρέσει με την έννοια όχι αισθητικά, αλλά τι ταιριάζει, ας πούμε, τι θα τους ταιριάξει σαν τρόπο ζωής κιόλας. Γιατί αυτό είναι το πολύ βασικό. Πολλοί άνθρωποι φτιάχνουν σπίτια τα οποία δεν μπορούν να τα ζήσουν. Μέσα σε όμως όλα αυτά, παρατήρησα στην αρχή ήταν, υπήρχαν οι πιο flow, ας πούμε, όγκοι που μπορούσε να ήταν διατεταγμένο κάπως αλλιώς. Όμως πολύ γρήγορα φάνηκε ότι υπήρχε αυτός εδώ ο κεντρικός χώρος που περιλαμβάνει την ελιά. Το ότι οι πελάτες μας ήταν μια μητέρα και ένας γιος, δοκιμάσαμε να τους διαχωρίσουμε αρκετά. Οπότε ήταν σε πολλές αρχικές ιδέες. Στο οικόπεδο υπήρχαν δύο σχεδόν ανεξάρτητα σπιτάκια. Αλλά βέβαια μετά από συζητήσεις μαζί τους, το να έχουν ένα κοινό χώρο, αλλά και να μπορούν να έχουν μια σχετική ανεξαρτησία τους, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε νομίζω ότι εδώ που βρισκόμαστε τώρα, που είναι η καρδιά του σπιτιού και είναι ο κοινός χώρος με όλων των κατοίκων, είναι και ο πιο σημαντικός χώρος. Είναι αυτό το πολύ αυστηρό τετράγωνο που έχει μια εναλλαγή μεταξύ εξωτερικών αυλών και των κυρίως χώρων των κοινόχρηστων του σπιτιού, δηλαδή ένα καθιστικό, μια κουζίνα και την τραπεζαρία, που είναι αρκετά περίκλειστος, αλλά μέσα από κάποιες πόρτες, μια μπροστινή προς το δρόμο και μια πίσω πόρτα προς την πισίνα, μπορεί να ενοποιηθεί και με τους ακάλυπτους χώρους του μπροστά και πίσω του οικοπαίδου. Αυτή την αίσθηση, αυτό το τετράγωνο, που είναι μάλλον ένα μεγάλο τετράγωνο και ένα μικρό τετράγωνο που περικλεί την ελιά, αυτό το μικρό στο οποίο βρισκόμαστε, υπάρχει περιγραφή του μεγάλου τετραγώνου που είναι αυτή η παχύ τείχη. Mm. Θα έλεγα ότι αυτός ο μεγάλος κεντρικός χώρος που περιγράφεις, Έφη, είναι μια μεγάλη αυλή, τετράγωνη. Μέσα σε αυτή την αυλή υπάρχουν δύο, να τα πούμε, γυάλινα κουτιά, που είναι το καθιστικό και η τραπεζαρία, η κουζίνα του σπιτιού. Αλλά ουσιαστικά αυτά τα γυάλινα κουτιά ανοίγουν με τρόπο που πάντα μπορεί ο κάτοικος, οι κάτοικοι να επαναφέρουν το συνολικό σχήμα αυτής της κεντρικής αυλής. Νομίζω ότι αυτή η αυλή σαν ιδέα είναι η καρδιά του σπιτιού για μας. Και πάνω σε αυτό που έλεγε η Στέλλα και πριν ο Γιώργος, η ιδέα αυτής της κεντρικής αυλής είναι του συλλογικού χώρου. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα από τις δύο πολύ σημαντικές αφετηρίες για μας σχεδιαστικά, ότι σε όλες τις ιδέες αυτό που έλεγε ο Γιώργος, ότι μετά από λίγο αναδύεται κάτι, αυτό το κάτι για μας ήταν η ιδέα του συλλογικού χώρου που αλλού το έχουμε ψάξει και μες στην πόλη, σε πολυκατοικίες που έχουμε σχεδιάσει, σε αστικές, σε πολεοδομικές προτάσεις. Αλλά εδώ ψάχνουμε πώς θα βρούμε αυτό το κοινωνικό χώρο που περισσότερο συνδέει τους κατοίκους ανάμεσά τους, παρά τους χωρίζει. Άρα αυτή είναι η μία, για μένα, πολύ σημαντική κοινωνική αρχή. Το άλλο δεδομένο ήταν το γεγονός ότι, όπως είπαμε, αυτό είναι ένα σπίτι ουσιαστικά για το Σαββατοκύριακο. Ούτε καν τόσο πολύ για το καλοκαίρι και όχι για την υπόλοιπη χρονιά. Είναι για το Σαββατοκύριακο, που σημαίνει ότι υπάρχει παράμετρος του χρόνου για τους ιδιοκτήτες. Ότι αυτοί θα έρχονται από την Αθήνα για λίγες μέρες. Ουσιαστικά θα αφήσουν την πόλη της Αθήνας πίσω τους.
θα έρθουν εδώ και μπορούν να απομονωθούν εδώ. Είναι σαν ένα ησυχαστήριο αυτό το σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι στη γλώσσα του σπιτιού, στο πώς το σχεδιάσαμε, έχει πολύ έντονα την ιδέα της απομόνωσης, αλλά με έναν ευέλικτο τρόπο. Δηλαδή, αυτή η κεντρική αυλή απομονώνεται και από το μπροστά, από τον δρόμο, και από το πίσω μέρος, μέσα από αυτές τις πολύ μεγάλες αυλόθυρες, τις πύλες, αλλά δεν, αυτό γίνεται με τρόπο ευέλικτο, άρα μπορούν να τις ανοίγουν, να τις κλείνουν, και η σχέση του μέσα με το έξω αλλάζει κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλάζει το φως, αλλάζει ο καιρός, η ώρα της ημέρας, το που θέλεις να βρίσκεσαι είτε έξω είτε μέσα. Αυτό το αίθριο φέρει επίσης και άλλα πράγματα δανεισμένα από τον οικισμό. Ας πούμε αυτή η κατασκευή μεταλλική επάνω που βλέπουμε στα σπίτια τα άλλα να βρίσκεται απ' έξω, σε εσάς βρίσκεται εσωτερικά. Φαίνεται ότι αυτός ο χώρος θα μπορούσε να είναι αυτό το μεγάλο τετράγωνο, απλώς όταν θέλουμε το χειμώνα το κλείνουμε και το απομονώνουμε. Αλλά σαν εικόνα αυτό θέλουμε να δείξουμε, ότι είναι ένας υπαίθριος χώρος. Υπήρχε η ιδέα ενός μονολιθικού πράγματος, δηλαδή κάτι το οποίο έχει μια μάζα. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι θέλαμε να κάνουμε ένα διάλογο με αυτά τα σπίτια που κάπως προστίθενται δωμάτια το ένα δίπλα στο άλλο. Εμείς κάπως είχαμε ένα μεγάλο όγκο από τον οποίο αφαιρούσαμε και δημιουργούσαμε αυτές τις αυλές. Ταυτόχρονα όμως είναι και εντοπίζεις αυτή την ελαφριά κατασκευή που είναι στο κέντρο. Αυτό λοιπόν είναι μια αναφορά. Είναι μια αναφορά σε αυτά που βλέπουμε γύρω μας, δηλαδή αυτό την ελαφριά κατασκευή που τοποθετείται πάνω στο δώμα. Εμείς την έχουμε βάλει στο εσωτερικό του σπιτιού και κάνει αυτόν τον ημιπαίθριο χώρο ή τον ευέλικτο χώρο, ας το πούμε, αλλά είναι και μια αναφορά στα ναυπηγεία, δηλαδή είναι μια τεχνική κατασκευή που δεν είναι στη στεριανή, ας πούμε, δηλαδή η λογική της στην Ελλάδα. Ενώ οι τείχοι, οι παχύς έχουν φτιαχτεί από μπετόν και από τούβλα και σοβά. Ξαφνικά η μεταλλική κατασκευή φέρνει μια άλλη τεχνογνωσία που φτιάχνεται πιο βιομηχανικά, αν θες. Γιατί είμαστε και σε ένα μεταβιομηχανικό, ας πούμε, πλαίσιο εδώ. Βέβαια, αναφορές στο ναυπηγείο και στο καράβι και στο ferry boat υπάρχουν. Συνειδητά έγιναν, ας πούμε, και κάποιες επιλογές χρωμάτων, ας πούμε, που είναι το μίνιο, που βλέπουμε πολύ σαν χρώμα σε όλη τη διαδρομή προς τα εδώ, στα ναυπηγεία, το χρώμα που προστατεύει το σίδερο. Ή κάποια στοιχεία όπως το άσπρο στις σκουπαστές είναι συνειδητά μια επιλογή που προέρχεται από το ferry boat και την χοντρή μπογιά που έχουν την λευκή και βάφουν τα πλοία. Αλλά όλο αυτό παράλληλα λειτουργεί λίγο και σαν φόντος για το πράσινο. Δηλαδή είναι μια μονοχρωμία που θέλαμε και αναδεικνύει και το πράσινο της ελιάς και γενικά όλη τη φύτευση που είναι πολύ έφορη στο συγκεκριμένο σημείο. Είδα ότι έχετε κάνει αρκετά δείγματα από αυτό το χρώμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Όταν το παλιό λιόμενο γκρεμίστηκε, αποξηλώθηκε, ας πούμε, και έμεινε το οικόπεδο άδειο, ήταν πολύ έντονη αυτή η αίσθηση του κοκκινόχωμα. Ήταν αυτό το χώμα το οποίο με τη βροχή γίνεται λάσπη. Όντως είναι κοκκινόχωμα. Ναι, είναι κοκκινόχωμα εδώ. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι είναι τρομερά έφορο αυτό το μέρος. Δηλαδή αυτή η ελιά κατά τη διάρκεια της κατασκευής είχε κλαδευτεί αρκετά και τώρα πάλι έχει ξαναφουντώσει σε πολύ μικροχρονικό διάστημα. Και ο κήπος έχει φουντώσει επίσης, δηλαδή είναι ένα μέρος που έχει πολύ υγρασία, είναι φαίνεται τα πηγάδια. Και τα μποστάνια που υπάρχουν, ναι. Φαίνεται, έχει καρπούς. Οπότε αυτό το χώμα ήταν πολύ δυνατό στοιχείο. Είχαμε κάνει και μια έρευνα, μήπως το χρησιμοποιούσαμε σε κάποιο είδους χύτευση μαζί με μπετόν, αλλά η χημική σύσταση δεν βοήθησε. Δεν θα πρέπει να φέρουμε χώμα από αλλού, οπότε δεν είχε νόημα. Αλλά κρατήσαμε λίγο αυτή την χρωματική παλέτα που έχει να κάνει με το κοκκινόχωμα πρώτον, αλλά μετά είναι και όλο αυτό που είπε η Στέλλα, δηλαδή το μίνιο που μπαίνει σαν πρώτο χέρι για τα μεταλλικά στοιχεία, ακόμα και τα κεραμικά πλακάκια αυτά που είναι βιομηχανικού τύπου.
είναι πολύ ενθεκτικά, γιατί ακριβώς θέλουμε οι άνθρωποι εδώ πέρα να καθαρίζουν το σπίτι με ένα λάστιχο, ας πούμε. Δηλαδή να μην έχεις την αίσθηση ότι λερώνεις, περπατάς και θα φέρεις, ας πούμε, τα νερά της πισίνας μέσα. Δεν μας νοιάζει, είμαστε σε ένα εξωγικό. Τα υπνοδωμάτια που είναι σε ένα δεύτερο επίπεδο, που είναι, έξω από, που είναι πίσω από αυτούς τους τοίχους, εκεί πέρα αλλάζει η λογική. Έχουν ένα πιο πολύτιμο δάποδο, που είναι από μαρμάρινα, ας πούμε, μαρμάρινες πλάκες. Και εκεί πέρα, και μάλιστα υπάρχει αυτό σκαλί, ας πούμε, που σε ανεβάζει. Οπότε έχεις την αίσθηση ότι αυτά είναι τα δύο μικρά σπιτάκια και κατεβαίνεις σε ένα κοινό... Σωστά, αυτή είναι η ιδέα, πούμε, ξεκάθαρα. Ναι. Ναι. Να πούμε επίσης ότι στους ιδιωτικούς χώρους αλλάζει πάλι η κλίμακα του σπιτιού. Δηλαδή, εμείς τώρα καθόμαστε σε μια αυλή με ψηλούς τοίχους γύρω-γύρω. Όταν ανεβαίνουμε ένα σκαλί να περάσουμε σε κάποιο υπνοδωμάτιο, ταυτόχρονα κατεβαίνει και η οροφή. Που σημαίνει ότι περιμετρικά του σπιτιού, στα όρια του οικοπαίδου, υπάρχει ένας πιο χαμηλός τοίχος. Και έτσι οι ιδιωτικοί χώροι είναι λίγο πιο μικροί και μαζεμένοι χώροι, κατάλληλοι για τη χρήση τους. Αυτό επίσης μέχρι έναν βαθμό εξηγεί και την εξωτερική μορφολογία του σπιτιού, που έχει αυτά τα λοξά, τις κλίσεις στην οροφή. Ναι, σαν πρίσματα μοιάζουν στο χώρο. Σωστά. Που έχουν να κάνουν με το πώς αφήνουμε την κεντρική αυλή, που είναι ο συλλογικός χώρος, να έχει κάτι το μνημειώδες και το λίγο πιο μεγάλο και συλλογικό, όπου μαζευόμαστε όλοι, και μετά περιμετρικά του σπιτιού έχουμε τους πιο μικρούς χώρους που δημιουργούν αυτές τις λοξές σχέσεις, που ταυτόχρονα εντάσσουν το σπίτι λίγο περισσότερο στο περιβάλλον, στο ευρύτερο περιβάλλον της γειτονιάς. Ξαναμικραίνει το σπίτι προς τα έξω για να ενταχθεί στο πράσινο και να ταιριάζει λίγο περισσότερο στην κλίμακα του δρόμου και των άλλων σπιτιών. Ίσως έχει να κάνει με αυτή την αντίληψη ότι εδώ πέρα ο οικισμός έχει προκύψει. Στην ουσία ο δημόσιος χώρος δεν υπάρχει. Δηλαδή ο δημόσιος χώρος είναι το περίσσευμα των ιδιωτικών χώρων, των ιδιωτικών οικοπαίδων. Κάπως καταναλώνεται ο ελεύθερος χώρος. Ακόμα και αυτή η προσθετική λογική να επεκτείνω το σπίτι είναι μια κατανάλωση του πέτριου χώρου. Εμείς θέλαμε κάπως σε σχέση με αυτό να τοποθετήσουμε το σπίτι. Με κάποιο τρόπο το σπίτι να παράγει τον ανοιχτό χώρο. Δηλαδή να παράγει τον ανοιχτό χώρο και να μην είναι περίσσευμα ο ανοιχτός χώρος. Να είναι η καρδιά του σπιτιού, να είναι μια θέση που μπορεί να την επεκτείνεις και να δεις και πολυδομικά, ας πούμε. Ότι κάπως δεν πρέπει να έρχεται πρώτα το κτίριο και μετά ο ελεύθερος χώρος, αλλά πρώτα να πρέπει να έρχεται ο ελεύθερος χώρος, είτε αυτός είναι ένας χώρος αναψυχής, είτε ένας δημόσιος χώρος, και μετά τα κτίρια γύρω-γύρω. Το περίσσευμα αυτού λοιπόν του χώρου γίνεται ο κλειστός μας χώρος. Να πούμε όμως ότι και σε αυτούς τους άλλους, πέραν αυτού του κεντρικού εθρίου, το είπες και πριν εσύ, Μιχάλη, υπάρχουν και άλλοι υποχώροι ελεύθεροι. Είναι κάποιες άλλες αυλές, οι οποίες δίνονται στους πιο ιδιωτικούς χώρους της κατοικίας. Έτσι, το κάθε υπνοδωμάτιο έχει έναν ή και δύο εξωτερικούς χώρους. Έχει διαμπερότητες, έχει και αυτό τις δικές του αυλές. Οπότε το ένα υπνοδωμάτιο έχει την αυλή του πηγαδιού, που ονομάζουμε, που είναι το πηγάδι που προϋπήρχε εδώ. Ενώ το άλλο έχει έναν δικό του μικρό κήπο. Και αυτό λίγο δημιουργεί στους ιδιωτικούς χώρους τον δικό τους μικρό κόσμο. Δηλαδή, ανεξαρτητοποιούνται με αυτόν τον τρόπο και μπορεί κάποιος να απομονωθεί και να είναι αυτάρκης μέσα σε αυτά τα δωμάτια. Κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι διευρύνουμε τα όρια του σπιτιού έτσι, γιατί πάντα μέσα από τον εσωτερικό χώρο βλέπουμε τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού και από εκεί και πέρα στο βάθος ή βλέπουμε ξανά το κλειστό χώρο του σπιτιού ή βλέπουμε προς τα έξω. Δηλαδή υπάρχει μια διαδοχή χώρων που σημαίνει ότι ποτέ δεν είναι τόσο απλό ώστε να έχω ένα παράθυρο πάνω στο δρόμο ή ένα παράθυρο προς τα έξω. Το σπίτι βλέπει τον εαυτό του κυρίως και ταυτόχρονα βλέπει προς τα έξω. Και ταυτόχρονα ενεργοποιείται πολύ με το πώς ο ήλιος γυρνά γύρω από το σπίτι κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί το πρωί έρχεται από εκεί και μετά γυρνάει και δει εκεί. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι αυλές που βλέπεις, ας πούμε, σε πρώτο, δεύτερο, τρίτο επίπεδο. Εγώ, ας πούμε, κάθομαι εδώ, βλέπω την αυλή της ισότητας και βλέπω και την αυλή του πηγαδιού διαγώνια.
Οι οποίες μπορεί να έχουν η μία να είναι στο σκοτάδι και η άλλη να πιάνει το φως του ηλίου. Άρα κάπως το σπίτι ενεργοποιείται πάρα πολύ με το πώς, ας πούμε, σε ποια ώρα της ημέρας είσαι. Και δημιουργεί βάθος, δηλαδή βλέπεις μια εναλλαγή, ας πούμε, σκοταδιού, φωτός, σκοταδιού, φωτιός, που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα, έτσι, πλούσια. Και κυκλοφοριακά βοηθάει πάρα πολύ, δηλαδή υπάρχουν πολλαπλή τρόποι να κυκλοφορήσεις στο σπίτι, είτε μέσα από αυτή την κεντρική αυλή, είτε ανεξάρτητα στο κάθε δωμάτιο, είτε να περάσεις στην μπροστινή, στην πίσω αυλή από μικρότερα μπαλκόνια που είναι στους πιο ιδιωτικούς χώρους. Δύο σχόλια των ιδιοκτητών μας άρεσαν ιδιαίτερα. Το ένα είναι ότι όταν είναι σε αυτό το σπίτι, είναι σαν να ξυπνάνε κάθε μέρα σε διαφορετικό σπίτι, με την έννοια ότι αλλάζει συνέχεια το φως. Και το άλλο σχόλιο ήταν ότι μένοντας εδώ είναι σαν να κάνουν κάμπινγκ, που πάλι μας αρέσει, γιατί δείχνει το πόσο ενωμένο είναι το μέσα και το έξω σε αυτή την κατοικία. Να πούμε επίσης ότι το σπίτι αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να ανέβεις ψηλά, να δεις τι υπάρχει γύρω από αυτή την εσωτερική αυλή, να δεις τους γείτονες, να δεις μέχρι και τη θάλασσα. Υπάρχει μια μικρή σκαλίτσα η οποία σε ανεβάζει στο δώμα αυτό, το οποίο είναι και λίγο υποβαθμισμένο, έτσι ώστε οι περιμετρικοί τείχοι να λειτουργούν σαν στη Θέο, και είναι μια ακόμα στιγμή εξωτερικού χώρου πάνω από το σπίτι, με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και στο γειτονικό. Ναι, και στα γειτονικά σπίτια. Έχει ένα ενδιαφέρον, δεν έχει στέγαστρο και είσαι εκτεθειμένος. Mm. Είναι και ένας τρόπος να λιαστείς. Και να λιαστείς και το βράδυ, νομίζω. Και το βράδυ, ναι, και το βράδυ να κοιτάς τον ουρανό. Γιατί το βράδυ, ναι, είναι αυτή, ξέρεις, καμιά φορά. Τον ουρανό και τα φώτα της πόλης. Ναι. Συνέχεια θέλουμε να φτιάχνουμε στέγαστρα και στέγαστρα και στέγαστρα, αλλά καμιά φορά ας αφήσουμε και κάτι να βρέχεται και να λιάζεται. Ναι, 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 ναι. Επίσης όλα αυτά τα ανοίγματα, οι πόρτες, ας πούμε, δεν είναι οι κλασικές πόρτες, ας πούμε, τα ανοίγματα που βλέπουν προς τους κήπους, προς τον ελεύθερο περιμετρικό χώρο, είναι αυτό το φιλτράρισμα, ας πούμε, του έξω με το μέσα. Βλέπω τους γείτονες, αλλά τους βλέπω από μία θέση, μέσα από ένα κατακόρφο άνω, που είναι θέση δύο πόρτες που έχουν και κάτι το μνημιακό, ας πούμε, σαν αντίληψη. Ταυτόχρονα όμως, ξέρεις, μπορώ να κρυφτώ πίσω από αυτούς τους τοίχους και να τους ακούσω, π.χ. Υπάρχει αυτή η παρουσία, είτε είναι ένα πουλί που, ας πούμε, θα κάτσει στο δέντρο, είτε είναι ένας γείτονος που θα περάσει και θα πει, ας πούμε, κάτι με έναν άλλον, που όλα αυτά γίνονται μέρος του σπιτιού. Είναι μια τυπολογία που μπορείς να πεις ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε ένα άλλο οικόπεδο με τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά είναι custom made για το συγκεκριμένο οικόπεδο, δεν επαναλαμβάνεται. Νομίζω ότι είναι ζητούμενο να πάρεις κάτι που είναι πολύ τοπικό και να το κάνεις να αφορά περισσότερο κόσμο, ας πούμε, έτσι. Γιατί αυτό είναι η δύναμη. Αλλιώς είμαστε μοντέρνοι και απλά τοποθετούμε πράγματα λίγο άσχετα, ας πούμε, την τοποθεσία που βρίσκονται. Εντάξει, και το μοντέρνο σε κάποια άλλη του εκδοχή, ναι, δεν είναι. Ναι, το καλό μοντέρνο είναι το αγαπάμε. Πάντως, να πω επίσης ότι αυτό που περιγράφουμε ως τυπολογία πατάει πάνω σε ένα αρχέτυπο επίσης, που είναι το αρχέτυπο της κεντρικής αυλής. Σωστό. Που είναι κάτι που είναι πολύ παλιό στην αρχιτεκτονική. Δεν είναι κάτι που το ανακαλύψαμε τώρα. Βασιζόμενοι πάνω σε κάποια αρχέτυπα, η τυπολογία μας περισσότερο νομίζω έχει κάτι να μάθει από το παρελθόν και από τα γύρω σπίτια. Αυτό που είπε νωρίτερα ο Γιώργος, ότι αυτό το συγκείμενο έχει να μας πει κάτι, έχουμε να μάθουμε κάτι από αυτό. Νομίζω ότι ήταν τρόποι για να καταλήξουμε σε αυτό το σχέδιο εδώ και να πούμε ότι αυτό ταιριάζει σε αυτό το μέρος.